Με ζωντανές συνδέσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες, η τηλεόραση του Σέντερ μετέφερε από την πρώτη στιγμή, λεπτό προς λεπτό, τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, υπό τον συντονισμό του Νίκου Σπιτσέρη, του Γιάννη Κομνηνού και της Εύας Πασαλίδου. Με πλούσιο πάνελ καλεσμένων έγινε ο σχολιασμός του Exit Poll και η ανάλυση των πρώτων αποτελεσμάτων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Σέντερ βρέθηκε από τις 6 το απόγευμα σε εκλογικά κέντρα για να αναλύσει την συμμετοχή και την αποχή στις εκλογές, αλλά και στα εκλογικά κέντρα και στρατηγία των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών. Παράλληλα, συνδέσεις από Κομωτινή και Ξάνθη μετέφεραν στο κοινό τον παλμό από ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η τηλεόραση του Σέντερ δεν μπορούσε να λείπει από το στρατηγείο καταχώρησης των αποτελεσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπου μετέφερε πρώτη αποτελέσματα και το πώς κύλησε η όλη διαδικασία. Φυσικά, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της βραδιάς, ζωντανά καταγράφηκε το πανηγυρικό κλίμα από τα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών. Η δημοσιογραφική λοιπόν ομάδα Νίκο Σπιτσέρη, να πούμε ότι απαρτίζεται από τον Νίκο Χατζηγιοβανάκη, την Έλενα Σερεφίδου, την Χριστίνα Νεφρέμ, οι οποίοι αυτοί βρίσκονται έξω μαζί με τους εικονολήπτες μας Βαγγέλη Καραγεώρα και Αντώνη Τζούμα. Πολύ καλά. Στο 5ο γυμνάσιο εδώ στην περιοχή της Παναγίας, σε ένα από τα εκλογικά κέντρα τα οποία έχουν στηθεί για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ψήφισα πριν από λίγο ακριβώς και με έκανε εντύπωση ότι ενώ πλησιάζει η ώρα που τελειώνει η κάλπη, από τους 500, 150 είχαν ψηφίσει. Το νούμερο που είπε και... Μάλιστα, ναι, πριν από λίγο δηλαδή. Ναι, πριν από μισή ώρα. Μέχρι σήμερα είχαμε 17 εκλογικές αναμετρήσεις, σήμερα είναι 18 από 1974 μέχρι σήμερα. Καλησπέρα και πάλι, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Κονσουλίδη, εδώ όπου βρίσκεται το προεκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μας δεν έχει έρθει ακόμα κανείς, περιμένουν όλα τα στελέχη του κόμματος το κλείσιμο της κάλπης, τα πρώτα exit polls και... Λιγόστεψαν τα τμήματα, συνεπώς άλλαξαν και τα εκλογικά τμήματα. Λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, εδώ στο κέντρο της Καβάλας, μπροστά από το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, με μία ημέρα να έχει κυλήσει ομαλά από το πρωί. Νίκο Σπιτσέρη, βλέπουμε εδώ λοιπόν τα ποσοστά που διαμορφώνουν μια εικόνα μέσα από το exit poll. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να φαίνεται με 38 μέχρι 42% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμος, παρά την υπερβολική ζέστη, ότι πάρα πολλοί κιόλας απουσιάζουν γιατί υπάρχουν κάποιες εργασίες σε νησιά, οι λεγόμενες εκλογικές εργασίες, πάρα πολλοί απουσίαζαν από τον τόπο τους. Παρ' όλα αυτά, όσοι έμειναν εδώ, επέλεξαν σίγουρα να πάνε. Παράταξη η οποία ήταν κυβέρνηση. Να συνδεθούμε λίγο με το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Καβεργάτη, και όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Ταραμπατζής. Δίπλα του είναι η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τάνια Ελευθεριάδου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από την πλατεία Καβνεργάτη, από το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, δίπλα μας έχουμε την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, νοικοψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, Γιάννη, καλησπέρα. Σύμφωνα και με το πρώτο κύμα ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων των exit poll, που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και κατά τη διάρκεια του εκλογικού μαραθώνα του Σέντερ, όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα μεγάλο προβάδισμα. Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε στα γραφεία της Νόδε Καβάλας. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μπάμπη Δράκο. Μπορούμε να συνδεθούμε με την Χριστίνα Νεφρέμ, έχει μαζί της τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Κύριε Μαρκόπουλε, ένα πρώτο σχόλιο επί της διαδικασίας. Πώς κυλάς στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην εκλογική περιφέρεια Καβάλας, μάλλον. Και καλησπέρα και στον κύριο Σπιτσέρη. Καλησπέρα. Κύριε Λαζαρίδη, ένα πρώτο σχόλιο. Πολύ μεγάλη η νίκη, έτσι, και νίκη με αυτοδυναμία. Είναι να ακυρώσει η Υπάρχει μια διαφορά. Θέλετε να ρίξουμε λευκή πετσέτα. Εμείς εκθέσαμε το πρόγραμμα. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Εκτιμούμε ότι υπερέχει από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά, επειδή θεωρούμε καταστροφικά πολλά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε υποχρέωση απέναντι στο πολίτευμά μας να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας και να αποτρέψουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται περίπου στο νούμερο του 31,5 έως 31,6. Θα βγάλουμε και τις κάρτες στη συνέχεια. Αντία της κοινής, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εδώ, το κλίμα είναι γιορτινό, αλλά δεν βλέπουμε όπως και στις κοινότητες στην Ελλάδα. Όλα πήγαν καλά, δεν υπήρχε κάποιος πάνω πρόβλημα πώς αφορά η εξαγωγή των εκλογών, πώς διεξήχθηκε από τις 7 η ώρα το πρωί
ξεχνάει όλα τα πόδια μα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ, στην περιφέρεια Καβάλας, Νίκο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο στρατηγείο εδώ που συλλέγονται τα πρώτα αποτελέσματα για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και στέλνουν τα τηλεγραφήματα πλέον στη Singular Logic για να καταχωρηθούν τα αποτελέσματα. Θα πρέπει αρχικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των συνδυασμών των κομμάτων και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της σταυροδοσίας. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι για μας απόλυτα σεβαστή. Όλοι μαζί, χωρίς κανένας να μένει πίσω. Συγγνώμη λίγο, βλέπουμε εικόνα ζωντανή από το γραφείο το πολιτικό του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου που δέχεται τα συγχαρητήρια των συνεργατών αλλά και φίλων και ψηφοφόρων προσωπικά. Βλέπουμε ότι η εικόνα είναι αυτή η οποία μιλάει από μόνη της.